Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώ είστε. 83-74 κερδίσαμε τη Νέα Ζηλανδία και είμαστε στου 16 του Παγκοσμίου. Η Εθνική έκανε το χρέο τη και πάει τώρα στον όμιλο. Τον οποίο βέβαια περιμέναμε να διαμορφωθεί έτσι, τη δεύτερη φάση, για να, κάνει, να προσπαθήσει τουλάχιστον να κάνει την υπέρβαση. Πώ όμω φτάσαμε σε αυτή τη νίκη, έχει σημασία. Πάμε να το συζητήσουμε. Η Εθνική έδειξε δύο πρόσωπα: το κακό πρόσωπο του πρώτου ημιχρόνου, στο οποίο τίποτα δεν έκανε καλά, όλα λάθο και στην άμυνα και στην επίθεση, και το καλό πρόσωπο του δευτέρου ημιχρόνου, στη τρίτη περίοδο με πιο σφιχτή άμυνα, έτσι ώστε να κλείσουμε τη διαφορά των 11 πόντων του ημιχρόνου, και το πολύ καλό πρόσωπο τη τέταρτη περίοδου, στο οποίο σκόραρε 33 πόντου, αριθμό αστρονομικό για τα δεδομένα τη Εθνική αυτή, ok για να φτάσουμε τελικά στην νίκη με 9 πόντου. Οι Νεοζηλανδοί δεν έπαιξαν κάποιο επιστημονικό μπάσκετ, θα έλεγα. Έπαιξαν ένα μπάσκετ στο οποίο εκμεταλλεύτηκαν τη δριάδα των Λεάφα, Ήλι και Τεράγκη. Δηλαδή, με του κοντού μα χτύπησαν στα πόδια, έμπαιναν μέσα στη ρακέτα και εκεί δημιουργούσαν πλέον έκτημα διότι ο κοντό του είχε τη δυνατότητα ή να τελειώσει τη φάση ή να τροφοδοτήσει κάποιον από του ψηλού ή κάποιον που στην περιφέρεια. Και αυτό βέβαια το πρόβλημα ήταν πάρα πολύ μεγάλο το οποίο δεν μπορούσαμε να, να το αντιμετωπίσουμε. Ε, στην πρώτη περίοδο σούταραν εννέα βολές και εμείς δεν σούταραμε ούτε μία. Γιατί, Γιατί οι διαιτητές σφύριζαν άλλα αντί άλλων. Άλλα πράγματα σφύριζαν όταν εμείς κάναμε επίθεση και άλλα πράγματα σφύριζαν όταν οι Νεοζηλανδοί ε, έκαναν επίθεση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είχαμε αυτή την εικόνα τη διαιτησία στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο λίγο μαζεύτηκε αυτή η εικόνα. Αλλά στο, πραγματικά στο πρώτο ημίχρονο μα εκνεύρισαν τόσο πολύ σε σημείο που να φάει και τεχνική ποινή ο πάγκο μα. Και, και, αυτόν τον εκνευρισμό τον μεταφέραμε και στη δεύτερη περίοδο. Ένα πεντακάθαρο φάουλ στον Παπαπέτρου στο ξεκίνημα τη δεύτερη περίοδου είναι αυτό που δημιουργεί την έκρηξη στον πάγκο μα. Αυτός ο εκνευρισμός περνάει και στην ομάδα Συνεχίζουμε να πάμε στα πόδια οι Νεοζηλανδοί Και φτάνουμε στο 43-32 στο ημίχρονο, στους 11 πόντους Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε πολύ άσχημα επιθετικά Ήμασταν και πάλι τραγικοί στο σετ παιχνίδι Σήμερα δεν μπόρεσαμε να τρέξουμε Και σε όσε ευκαιρίε είχαμε την, τη δυνατότητα να τρέξουμε Σε όσε φάσεις είχαμε τη δυνατότητα να τρέξουμε Δεν τρέξαμε έβλεπα ας πούμε να πέρναμε, ότι παίρναμε ένα rebound και αντί να, να, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να σκεφτούμε είναι να τρέξουμε να βρούμε ένα παίχτη γρήγορα στην επίθεση οι επιστροφές των Ιωσλανδών και η δική μας ολιγορία μας οδηγούσε σε σετ παιχνίδι το σετ παιχνίδι έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι το, το αγαπημένο μας να το πω έτσι δεν ευδοκιμεί αυτή η ομάδα σε σετ παιχνίδι. Γιατί? γιατί δεν έχει παίχτε που μπορούν να δημιουργήσουν μόνο του το σουτ και δεν έχει χαρισματικού σκόρε. Εν πάση περιπτώσει, από ένα σημείο και μετά όμω, αρχίζουμε και σφίγγουμε την άμυνά μα. Και όταν αρχίζουμε και σφίγγουμε την άμυνά μα, αρχίζουμε και φθύρουμε του Νεοζηλανδούς. Γιατί. Γιατί οι Νεοζηλανδοί άξαν πρώτα απ' όλα να κουράζονται. Ο ρυθμό με τον οποίο έπεσαν οι κοντί του ήταν πάρα πολύ ε, μεγάλο, πολύ ψηλό. Ο Λεάφα είχε φορτωθεί φα... ε, φάουλ και ήταν στον πάγκο. Έτσι, είχαμε έναν πονοκέφαλο λιγότερο. Και ε, ε, η άμυνά μα δημιούργησε ανάγκασε τους Νέους Λανδούς σε πολλά λάθη για να φτάσουμε, να πλησιάζουμε το σκορ στον πόντο, στο 50-51. Εκεί πήγε να μας ξεφύγει πάλι λίγο το παιχνίδι. Όταν φτάσαμε στον πόντο, αρχίσαμε πάλι να κάνουμε κάποιες επιλογές λάθος. Ψάξαμε το εύκολο σουτ, το τρίποντο, το οποίο δεν το έχουμε και ανακλείσει τίτει περίοδος 50-54. Αυτό που έγινε όμως την τέταρτη περίοδο ήταν κάτι το εξαιρετικό. Γιατί, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτή η ομάδα να ξανακάνει περίοδο στην οποία να βάλει 33 πόντους. Έτσι, από τους 50 πόντους, από το 50-54, βρεθήκαμε στο 83-74. Δηλαδή κάναμε ένα επιμέρους σκορ 33-20. Οι 20 πόντοι που δεχτήκαμε δεν είναι λίγοι, αλλά οι 33 πόντοι που βάλαμε είναι εξωφρενικοί για αυτή την ομάδα. Οκ. Είναι εξωπραγματικοί. Ε, θα πω μόνο ότι τρέξαμε με το που μπήκαμε στο, στο διάρτη περίοδο ε, Αναγκάσαμε τους ε, Νεοσλανδούς σε πόσα συνεχόμενα λάθη Νομίζω τρία συνεχόμενα λάθη Αν δεν κάνω λάθος Δεν το έχω σημειώσει ακριβώς Ξεκινήσαμε λοιπόν κάνοντας ένα 9-0 Με μεγάλα σουτ να μπαίνουν Από τον Λαρετζάκη Και τον Ιωάννη Παπαπέτρου Τους δύο παίχτες δηλαδή Που βλέπαμε να είναι Ντεφορμέ σε όλα τα φιλικά Και Πιο πριν ακόμα Και σήμερα πήραν την εθνική και την έβγαλαν από το αδιέξοδο, το επιθετικό. Okay. Και με μεγάλα λοιπόν σουτ από Παπαπέτρου και Λαρετζάκη καταφέραμε να πάρουμε κεφάλι στο σκορ. Όταν πήραμε κεφάλι στο σκορ, συνεχίσαμε να παίζουμε καλή άμυνα. Μέχρι και λίγο πριν το τέλο, που πέτυχαν κάποια σουτ τριών πόντων οι Νεοζηλανδοί, απελπισία θα έλεγα, και κάποια χαζά φάουλ που κάνουμε πάνω στα σουτ. Και φτάσαμε στο τελικό αποτέλεσμα αποτέλεσμα 83-74. Η τέταρτη περίοδο ήταν μια περίοδο στην οποία είδαμε πάρα πολύ λοιπόν ε... Ιωάννη Παπαπέτρου και Λαρετζάκη. Θα έλεγα ότι κανένα δεν περίμενε ότι θα παίρναμε την νίκη σήμερα με Λάρη και Ιωάννη κορυφαίου. Οκ. Τουλάχιστον δεν έδειχνε από τα προηγούμενα παιχνίδια κάτι τέτοιο. Ο Λάρη φαινόταν ότι είχε αρχίσει σιγά σιγά να συνέρχεται. Ο Ιωάννη Παπαπέτρου ήταν μέτριο. Σήμερα όμω έκανε ένα καταπληκτικό πραγματικά παιχνίδι το καλύτερο του παιχνίδι, μακράν το καλύτερο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα. Πάμε να δούμε στο box score τι ακριβώ έχει γίνει. Ο Ιωάννη Παπαπέτρου λοιπόν ήταν πρώτο scorer με 27 πόντου, όπω βλέπετε. Έτσι, 8-15 shoot, 4-8 τρίποντα, 4-7 τρίποντα, 7-10 βολέ, 6 rebound. Και ε, πραγματικά τελείωσε με 26 efficiency, είναι μακράν το καλύτερο του παιχνίδι. Με την φανένα τη Εθνική, να πω ότι το προηγούμενο καλύτερο του παιχνίδι ήταν 16 πόντι το 19 πάλι εναντίον τη Νέα Ζηλανδία. Δεν ξέρω, κάτι παθαίνει ο Απέτρου όταν βλέπει του Νέα Ζηλανδού. Ο Γιανούσου Λαρετζάκη είχε 20 πόντου με 2-7 και 3-8 δίποντα-τρίποντα, 7 στι 7 βολέ. Πάρα πολύ σημαντικό το γεγονό ότι πετύχαμε τι βολέ σήμερα. Είχαμε 16 στι 20, είχαμε 80% στι βολέ και επίση κάτι πάρα πολύ βασικό το οποίο πρέπει να δείξω και πάμε εδώ είναι αυτό εδώ τα κλεψίματα 10 με 3 η assist 19 με 17 και τα λάθη τα οποία ήταν μόλις 6 για την εθνική ομάδα και 21 παρακαλώ για τους Νεοζηλανδούς είχα πει, είχαμε πει πριν από το παιχνίδι ότι η εμπειρία θα παίξει τεράστιο ρόλο σε αυτό το παιχνίδι, διότι είναι ένα παιχνίδι νοκάουτ. Είναι ένα παιχνίδι ουσιαστικά νοκάουτ, ήταν. Χάνει, φεύγει. Λοιπόν, ε, είχα, είχαμε πει λοιπόν ότι θα πετύχει αυτή η εθνική με την εμπειρία τη και τα κατάφερε. Βλέπετε ότι έχει πετύχει 50 πόντου από τον πάγκο. Έχει πάρει 50 πόντου από τον πάγκο σήμερα η εθνική και έχει πάρει 5 η Νέα Ζηλανδία. Έχει 32 πόντου μέσα στη ρακέτα και 18 η Νέα Ζηλανδία. Και έχει 14 second chance, δεύτερε ευκαιρίε <Γύτερο> πόντου έναντι 8 τη Νέα Ζηλανδία. Από λάθη των αντιπάλων μα έχουν πετύχει 29 πόντου και οι Νέο Ζηλανδοί μόλι 6. Αυτή είναι μια γρήγορη ματιά στα χοντρά νούμερα, στα νούμερα δηλαδή που διαβάζει κατευθείαν και λε ότι εκεί κρύθηκε το παιχνίδι. Πάω πίσω στο box score για να πω και δύο πράγματα για τον Τόμα Γκόκα, ο οποίο έπαιξε 37,5 λεπτά σήμερα, δηλαδή σχεδόν σε ολόκληρο το παιχνίδι και είχε 10 πόντου και 9 assist με 2-5 τρίποντα. Δεν έκανε κατάχρηση του τρίποντου. Σήμερα, αν και πέτυχε καθοριστικά, δύο καθοριστικά τρίποντα. Βλέπουμε ότι ο Ρογκαβόπουλο έπαιξε μόλι 9 λεπτά και είχε μόλι 3 πόντου. Βλέπουμε το Μιχάλη Τολούτζι να έχει παίξει μόλι 9,5 λεπτά γιατί, γιατί, δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον Ήλι. σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Είχαμε τρομερό πρόβλημα στο μαρκάρισμα αυτό. Ο Θανάσης έδωσε τα πάντα στην άμυνα, ο Παπαγιάννη ήταν καθοριστικό όταν έπρεπε να πάρει κάποια rebound. Τα πήρε και έβαλε και δύο σημαντικά, πολύ σημαντικά καλάθια. Αλλά ξαναλέω, ο Παπα-Νικολάου επίση δεν ήταν εύστοχο σήμερα, αλλά δεν έκανε κατάχρηση των προσπαθειών του. Έτσι. Αλλά ξαναλέω ότι η προσφορά, του, του Παπαπέτρου και του Λαρετζάκη ήταν τα, τα δύο highlight του παιχνιδιού. Οι όμιλοι τώρα όπω έχουν διαμορφωθεί στη δεύτερη φάση. Στον πρώτο όμιλο, η Σερβία, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Ιταλία και το Πουερτορικό. Με 3-0 η Σερβία και η Δομινικανή Δημοκρατία, 2-1 η Ιταλία και το Πουερτορικό. Ο από κάτω όμιλο, ο, ο δεύτερο, είναι ο δικό μα όμιλο, με Ηνωμένε Πολιτείε και η Λιθουανία να έχουν το 3-0 και εμεί με του Μαυροβούνιου να είμαστε στο 2-1. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ για να μπορέσουμε να πάρουμε το ειστήριο για του 8, θα πρέπει να κερδίσουμε και τη Λιθουανία και το Μαυροβούνιο με την προπόθεση βέβαια ότι η Λιθουανία θα χάσει από τι ΗΠΑ. Όλοι και οι άλλε δύο ομάδε δηλαδή, και οι Λιθουανοί και οι Μαυροβούνοι θα χάσουν τι ΗΠΑ. Το παιχνίδι μα είναι την πρώτη του μηνό, 1η Σεπτέμβρη, μεθαύριο δηλαδή, με του Λιθουανού παίζουμε, το οποίο θα είναι και το καθοριστικό παιχνίδι, αλλά ξαναλέω ότι η εθνική κατά τη δική μου άποψη έχει κάνει το καθήκον της και τώρα πάμε να κάνουμε την υπέρβαση. Στον επόμενο όμιλο έχουμε Σλοβενία, Γερμανία, Αυστραλία και Γεωργία, ένα πολύ δυνατό όμιλο. Οι Σλοβένοι θα τα βγουν σκούρα εδώ. Πιστεύω οι Γερμανοί και οι Αυστραλοί έχουν προβάδισμα για να περάσουν. Και στον τελευταίο όμιλο Καναδάς και Ισπανία είναι τα μεγάλα φαβορή. Η Λετωνία και η Βραζιλία συμπληρώνουν τον όμιλο. Αυτά για την διοργάνωση και πώς έχουν εξελιχθεί οι όμιλοι. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι οι Όμιλοι είναι ακριβώς όπως τους περιμέναμε όπως είχαμε πει ότι θα κυλήσουν εκτός από την έκπληξη του αποκλεισμού της Γαλλίας από τη Λετωνία. Αυτή είναι και θα έλεγε κανείς μοναδική πολύ μεγάλη έκπληξη του τουρνουά στην πρώτη φάση του. Οκ, είδαμε και κάποιες άλλες βέβαια ευχάριστες έκπληξεις αλλά ουσιαστικά τα, οι ομάδες που περιμέναμε να περάσουν στο 16 πέρασαν. Εμείς ήμασταν μία από τις τελευταίες. Η τελευταία ήταν η Ισπανία που κέρδισε εύκολα το Ιράν και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Συνοψίζοντας να πω ότι περάσαμε κάποιες στιγμές αγωνία σήμερα μέχρι να δούμε την εθνική να παίζει το μπάσκετ που μπορεί να παίξει ακόμα και αυτό το ρόστερ, το κουτσουρεμένο ρόστερ το οποίο δεν μπορεί να μας στείλει πάρα πολύ ψηλά αλλά τουλάχιστον Έδειξε ότι τα δίνει όλα μέσα στο γήπεδο και αυτό εμεί, τουλάχιστον, βέβαια, θέλουμε από την Εθνική να τα δίνει όλα μέσα στο γήπεδο. Και από εκεί και πέρα, ό,τι μπορέσει, καλύτερο θα κάνει. Η δεύτερη φάση ξεκινάει ξανά, λέω, μεθαύριο με τη Λιθουανία. Θα πάμε να κάνουμε δύο παιχνίδια και ό,τι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε θα είναι ε, ε, εξτρά, νομίζω. Έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι οι ε, βλέψει για οχτάδα ή για μετάλλιο είναι ρεαλιστικέ. Αυτό το ρόστο του συγκεκριμένου έχει πολλέ τρύπε και πολλά προβλήματα. Και στηρίζεται σε 4-5 παίχτε, και από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι είναι πάρα πολύ συμπληρωματικοί. Εν πάση περιπτώσει, εμεί θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με νεότερα. Έχουμε τον μήνα να κλείνει αύριο, οπότε πλησιάζουν και εξελίξει στου συλλόγου. Χαιρετώ.